Στην ίδια εκκλησία του Wilmington που πάει κάθε Κυριακή, εκεί όπου ξεκίνησε την ημέρα του στις 3 Νοεμβρίου και όπου βρίσκεται ο τάφος του γιου του Μπο, βρέθηκε ο Τζο Μπάιντεν λίγες ώρες μετά την νικητήρια ομιλία του. Ο νεοεκλεγής πρόεδρος ήδη όρισε τον πρώην Γενικό Χειρουργό Vivek Murthy και τον πρώην Διοικητή της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων David Kessler ως επικεφαλής της ομάδας εργασίας, η οποία θα τον συνδράμει στην κατάρτιση ενός σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας. Πηγές από το στρατόπεδο του Biden επιβεβαίωσαν όσα είπε στην ομιλία του, ότι δηλαδή η στελέχωση των ομάδων μετάβασης θα γίνει άμεσα. Η δουλειά μας ξεκινάει με το να θέσουμε υποέλεγχο τον κορονοϊό. Τη Δευτέρα θα ορίσω μια ομάδα κορυφαίων επιστημόνων και ειδικών ως συμβούλους μετάβασης, οι οποίοι θα βοηθήσουν να πάρουμε το σχέδιο Biden-Harris και να το μετατρέψουμε σε μια πραγματική στρατηγική που θα μπει σε εφαρμογή από τις 20 Ιανουαρίου 2021. Έξω από το Λευκό Οίκο, τα πανό που απολύουν τον νυν πρόεδρο παραμένουν. Ψηφοφόροι του Τζο Μπάιντεν φωτογραφίζονται μπροστά από αυτά, ενώ αλλού οι πανηγυρισμοί δεν έχουν ακόμα κοπάσει. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο δεν τηλεφώνησε στον Τζο Μπάιντεν για να τον συγχαρεί ως ήθιστε, αλλά συνέχισε να τουιτάρει τους ισχυρισμούς του περί νοθείας, ακόμη και αν δεν έχει δημοσιοποιήσει κάποια σοβαρή απόδειξη γι' αυτό. Την Κυριακή πήγε για γκολφ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, όμως πριν αναχωρήσει φρόντισε να επαναλάβει ότι οι δημοκρατικοί και οι συνεργοί τους είναι κλέφτες και ότι του έκλεψαν την επανεκλογή του. Πηγές κοντά στον πρόεδρο εκτιμούν ότι τα ξεσπάσματά του οφείλονται σε έναν τραυματισμένο πληθωρικό εγωισμό και στην αγωνία του να δείξει στους οπαδούς του ότι αγωνίζεται κατά των κοινών τους αντιπάλων. Άλλοι πάλι από το περιβάλλον του λένε ότι δεν θα παραδεχτεί την ήττα του και ότι θα αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο πολύ λίγο πριν λήξει η θητεία του. Μετά την επιστροφή του από τον γκολφ, έστρεψε τα βέλη του προς τα μέσα ενημέρωσης που δημοσιοποίησαν την εκτίμησή τους ότι ο Τζο Μπάιντεν θα τον διαδεχθεί στον αριθμό 1600 της λεωφόρου Πενσιλβάνια. Πρόθυμοι να ακολουθήσουν τον Τραμπ στις καταγγελίες του και αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσει στον Λευκό Οίκο εμφανίζονται οι οπαδοί του. Η πόλωση μεταξύ των πολιτών είναι εμφανής και πέραν της πανδημίας, ίσως αυτό αποτελεί την κορυφαία πρόκληση για τον Τζο Μπάιντεν, το να γεφυρώσει δηλαδή χάσματα που αυτή τη στιγμή μοιάζουν αγεφύρωτα.